Για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θα έπρεπε να το συνοψίσω αυτό το πνεύμα, οι 7 χώρες μας είναι ευρωπαϊστικές χώρες. Η ομάδα λοιπόν των χωρών της Νοτιού Ευρώπης δεν είναι μια ομάδα που έχει ως χαρακτηριστικό τη διάκρισή της και τον διαχωρισμό της από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά θέλει να είναι ωφέλιμο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς πιστεύουμε στο μέλλον της Ευρώπης. Η διακήρυξη που συμμεριζόμαστε και που δεν θα σας συνοψίζω αυτή τη στιγμή, συνοψίζει πάντως αυτά τα στοιχεία. Το στόχος μας είναι ένας στόχος το οποίο θα ανέφερα ως εξής, να χρησιμοποιήσουμε μια στιγμή η οποία είναι θετική για μας, για να προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη σύγκληση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχουμε ανάγκη από μια Ευρωπαϊκή Ένωση με μεγαλύτερη συνοχή, όπου οι διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου και Ανατολής και Δύσης θα μειώνονται. Είναι μια στιγμή, η πιο κατάλληλη στιγμή για να πραγματοποιηθεί. Οι περιστάσεις, οι οικονομικές περιστάσεις είναι ευνοϊκές για επενδύσεις στο μέλλον. Η διακήρυξη συνοψίζει με ιδιαίτερο τρόπο τη σημασία που εμείς δίνουμε στα δημόσια αγαθά, τα δημόσια ευρωπαϊκά αγαθά, το μεταναστευτικό, την ασφάλεια, την άμυνα, τις υποδομές, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό. Δημόσια λοιπόν αγαθά που επιδιώκουν κοινές δημόσιες πολιτικές και κοινούς προϋπολογισμούς σε σφαιρικό καθολικό επίπεδο. Θέλουμε να δώσουμε τη συνδρομή μας σε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου για την οικονομική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι τον Μάιο και τον Ιούνιο θα έχουμε πολύ σημαντικές συναντήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για όσον αφορά το μέλλον μας, και είμαστε γνώστες ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης του Νότου, αποτελούν το 47% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, έχουν τη δική τους φωνή. Αυτή η φωνή εκφράζεται με την πλήρη υποστήριξη της νομισματικής ολοκλήρωσης, με τη δημιουργία μηχανισμών σταθεροποίησης στο εσωτερικό της νομισματικής ένωσης, με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, τον κοινωνικό πυλώνα. Χωρίς ανάπτυξη και επενδύσεις κινδυνεύουμε να χάσουμε την ιστορική ευκαιρία που έχουμε. Βαθμιαία εισαγωγή των ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κοινή στόχη όσον αφορά λοιπόν και τη μεταναστευτική πολιτική, όπου φυσικά κατά το 2017 είχαμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον αφορά την εξωτερική διάσταση, όσον αφορά τη διαχείριση των ροών και την παράνομη διακίνηση των ανθρώπων. Αλλά ξέρουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα που πρέπει συνεχώς να παγιώνονται, να σταθεροποιούνται, όχι μόνο στην εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού φαινομένου, αλλά και σε εσωτερικούς κανόνες, με εσωτερικούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι οι 7 χώρες μας εδώ έχουν θέσεις οι οποίες συγκλίνουν ευρύτερα και μπορούν να δώσουν το καλό παράδειγμα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη Ευρώπης, όπου η δημοκρατική συμμετοχή, ακόμα και για τη διαβούλευση όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μοντέλο των χωρών που βασίζονται στην ανοιχτή κοινωνία και στην ελευθερία, θα πρέπει να έχουν μεγάλο ρόλο σε διεθνή επίπεδο, και νομίζω ότι οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου αυτό θα το υπογραμμίσουν και θα το υπογραμμίζουν και στην συνάντηση αυτή της Ρώμης. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Νίκος. Ευχαριστώ, Παύλο. Grazie, Paolo.
Και ιδιαίτερα σε ευχαριστώ για τη δώσεις την ευκαιρία. Θα πριν από τη σύνοδο της 23ης του Φεβράρι μια σειρά θεμάτων τα οποία περιλαμβάνονται και στο κοινό ανακοινωθέν της Ρώμης, αλλά είχαμε ακόμα την ευκαιρία να συζητήσουμε στο πρώτο μέρος των εργασιών τους τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών μας, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα καλύτερο επίπεδο ζωής για τους πολίτες μας. Πιστεύουμε ότι μέσα από την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, τις δημιουργίες κατάλληλων συνθήκων για ενίσχυση της προσέλκυσης επενδύσεων που θα οδηγήσουν και στην αύξηση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, θα επιτύχουμε το στόχο για μεγαλύτερη ή περισσότερη ευημερία των λαών μας που αποτελεί και την βάση του ευρωπαϊκού μας οράματος. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ακόμα το μεταναστευτικό και ενώ εκφράζουμε την ικανοποίηση για τα θετικά αποτελέσματα που είχαν τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί μέχρι στιγμής, εντούτοις δεν πάβουμε να έχουμε ανησυχίες όσον αφορά τις μεταναστευτικές οδούς και τις ροές που διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιλογές των διακινητών, κάτι που επιβάλλει επαγρύπνηση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι διαπιστώσαμε ότι απαιτείται η αλληλεγγύη ή στο έπακρον όσον αφορά τουλάχιστον την στήριξη των χωρών της πρώτης γραμμής που δέχονται και τις ροές των μεταναστών. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη μου ικανοποίηση είναι την κατανόηση που έχω συναντήσει από τους φίλους συναδέλφους μου σε ό,τι αφορά την ύπαρξη και την ενίσχυση της μιας καλύτερης ακόμα Ευρώπης, κάτι που παρεμποδίζεται, αν θέλετε, που παρουσιάζει ένα μειονέκτημα, η συνέχιση ενός ευρωπαϊκού προβλήματος που παραμένει εδώ και 44 τόσα χρόνια άλυτο. Αυτό που είναι κοινός στόχος είναι η εξέβρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης του κυπριακού προβλήματος στη βάση των ευρωπαϊκών αρχών, του ευρωπαϊκού κεκτημένου, έτσι ώστε δημιουργώντας μια πραγματικά ανεξάρτητη χώρα, πέρα και μακριά από εγγύσεις, επεμβατικά δικαιώματα ή στρατούς κατοχής, να μπορούν όλοι οι κάτοικοι της Κύπρου, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να απολαμβάνουν τα αγαθά της Ευρώπης. Ταυτόχρονα μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε και θέματα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους αρχηγούς για τις εξελίξεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, τις ανακαλύψεις στην περιοχή που αποτελούν πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και που με το EastMed, τον αγωγό του EastMed, πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρουν μια πηγή ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα βεβαίως δεν παρέλειψα να επισημάνω και τις παραβιάσεις που δεχόμαστε στην ενάσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σαν αποτέλεσμα παρανόμων ενεργειών που δυστυχώς παρατηρούνται από πλευράς Τουρκίας. Θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί το ανακοίνωθε είναι αρκούντος περιεκτικό. Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι την ευαρέσκεια για την αλληλοκατανόηση και την δημιουργία των προϋποθέσεων, έτσι ώστε να αυτό το σύνοδος των 7 να αποτέλεσει ένα βήμα συνεννόησης, όχι ως ξεχωριστού μπλοκ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αλληλοκατανόησης των προβλημάτων που οι χώρες του Νότου αντιμετωπίζουν. Και θα ήθελα, τελειώνοντας, να αναφέρω πως είναι ιδιαίτερη χαρά μου και προσβλέπω να φιλοξενήσω η Κύπρος να φιλοξενήσει την επόμενη, την 5η Σύνοδο της Συνόδου των 7, πάρα πολύ σύντομα, εντός του Μαρτίου του αργότερου. Ευχαριστώ θερμά και πάλι, Παόλο. Grazie, Nikos, Presidente francese Macron.
Ευχαριστώ τον Νίκο, πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε που μας καλέσατε σε αυτή την υπέροχη κορνίζα στην Βίλα Μαντάμα για τον τέταρτη σύνοδο των Ευρωμεσογειακών Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμένα είναι η πρώτη σύνοδος στην οποία συμμετέχω. Ευχαριστώ και τον Νίκο που λάνσαρε αυτή την ιδέα. Έχουμε πολύ καλές προοπτικές, θετικές προοπτικές από εδώ μέχρι τον Μάρτιο. Οι συνάδελφοι ανέφεραν πολύ καλά, με πολύ καλό τρόπο, τις συνομιλίες μας, αυτά που αντικατοπτρίζονται και στην διακήρυξή μας. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στις χώρες που είναι εδώ παρούσες απόψε, με μια κοινή μοίρα, με μια κοινή γεωγραφική θέση. Μαζί λοιπόν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα φόρματ ανταγωνισμού, αλλά ένα φόρματ το οποίο θα συμπληρώνει. Έχουμε συνομιλήσει και με άλλα κράτη-μέλη, έχει γίνει και η ομάδα του Βίζενγκραντ, μίλησα και μαζί τους, μίλησα και με την καγκελάριο, την Άγγελα Μέρκελ. Θα μιλήσουμε και για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τον Ντακώστα και τον Μαριάνο Ραχώη, αλλά αυτό το φόρματ είναι πολύ συνεπές και μας δίνει δυνατότητα να είμαστε πιο συνεπείς, να είμαστε και εμείς πιο συνεπείς. Βρίσκω βασικά τρία σημεία που θέλω να πω ότι συγκλίνουμε κυρίως. Μια πιο δημοκρατική Ευρώπη, γιατί ότι πρέπει να ξαναλανσάρουμε τις διαβουλεύσεις των πολιτών. Βλέπω ότι όμως και πολλοί οι συνάδελφοί μου, κυρίως ο Ζωζέφ, είναι πιο επιφυλακτικός. Θεωρούν ότι αυτές οι διαβουλεύσεις θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένες, να παρακολουθούνται με σωστό τρόπο. Να υπάρχει λοιπόν μια δημοκρατική συζήτηση βάσει ορισμένων προϋποθέσεων. Νομίζω ότι αυτά θα τελειοποιηθούν ίσως και από τον πρόεδρο Τάσκ, έτσι ώστε όλες οι περιοχές, όλες οι χώρες μας να μπορούν να συμμετάσχουν και να δώσουμε ζωή σε αυτή τη συζήτηση στην Ευρώπη, να την αναζωογονήσουμε αυτή τη συζήτηση στην Ευρώπη, έτσι ώστε η στρατηγική, η δικιά μας στρατηγική, να είναι ένας απτός τρόπος για την ανοικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι, όπως είπε και ο Πάλι, βρισκόμαστε σε μια στιγμή ιστορική στιγμή στη ζωή της Ευρώπης που μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μετά έχουμε και μια άλλη σύγκληση όσον αφορά τις μεταναστευτικές πολιτικές. Επενθυμίστηκε, έχουμε προβλήματα και προκλήσεις. Πίσω από αυτά το τραπέζι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες χωρών. Άλλες χώρες που εντάσσονται είναι οι είσοδοι πύλες της Ευρώπης, οι χώρες δεύτερης γραμμής όπως η Γαλλία. Οπότε έχουμε λοιπόν και μια καλύτερη διαχείριση για την κοινή μας αλληλεγγύη. Θα πρέπει όλοι όμως να ενισχύσουν την αλληλεγγύη, να εξοπλίσουμε τα σύνορά μας, να τα ενδυναμώσουμε για να ανταποκριθούμε και στις ασυνέπειες του κανονισμού του Δουβλίνου, όπως τα λέγαμε. Θέλουμε λοιπόν να τελειοποιήσουμε στο επόμενο εξάμηνο το ζήτημα αυτό των συνόρων και να θέσουμε το ζήτημα της αλληλεγγύης όσον αφορά και τις μεταναστευτικές ροές και γενικά το πρόβλημα το μεταναστευτικό. Όσον αφορά την νομισματική ένωση της Ευρωζώνης, το κείμενό μας αναφέρεται σε μια μεγάλη φιλοδοξία. Για μένα είναι ένα σημείο κλειδί, ένα βασικό σημείο τόσο για την ευρωπαϊκή κυριαρχία όσο και μια πιο ενωμένη Ευρώπη. Επέμεινα πολύ σε αυτό το σημείο, στις προτάσεις που έκανα στη Σορβόνη. Παρουσία στη Σορβόνη θα έχουμε μια μεγάλη σύγκληση όσον αφορά για την τελειοποίηση της τραπεζικής ενοποίησης. Να πάμε και προς έναν πραγματικό προϋπολογισμό. Αυτό πρέπει να προσδιορίσουμε ακόμα τους τρόπους και να πείσουμε όλους τους εταίρους για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί μια πραγματική φορολογική νομισματική ένωση για να έχουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη, μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά που δεν είχαμε, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνους.
για να ανταποκριθούμε, να απαντήσουμε στην κρίση. Και μερικές χώρες είχαν άμεσες επιπτώσεις. Νομίζω ότι υπάρχει και μια σύνδεση μεταξύ της Ευρώπης που επενδύει περισσότερο, δημιουργεί χρήσιμους μηχανισμούς για αυτή την οικονομική, νομισματικο-οικονομική κυριαρχία. Δώσαμε λοιπόν την εκκίνηση σε όλες αυτές τις συζητήσεις και θα συνεχίσουμε και μετά την συνέντευξη τύπου. Κυρίως συζητώντας για το Φεβράριο και ετοιμάζοντας και τη συνάντηση της Συνόδου της Ευρώνης τον Μάρτιο. Φυσικά υπάρχουν και διαφορές όσον αφορά και τους φορολογικούς μηχανισμούς, για παράδειγμα, αλλά δουλεύουμε για να κατανοήσουμε καλύτερα τις θέσεις μας, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μια ομοφωνία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Για παράδειγμα, για το ψηφιακό, για την ψηφιακή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν μπορούμε να έχουμε να συμφωνήσουμε εμείς οι 7, θα υπάρχουν λίγες πιθανότητες να προσθέσουμε και άλλους συμμάχους. Λοιπόν, αυτές οι συναντήσεις είναι πράγματι πολύ χρήσιμες για την πρόοδο. Πρέπει να επιδείξουμε σε αυτά τα 3 σημεία τα οποία μόλις ανέφερα και που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και προς τα έξω με το κοινό συμφέρον. Ο πρόεδρος της Ισπανικής κυβέρνησης, Μαρίανο Ραχόι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω την εισήγησή μου ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό κύριο Τζεντιλόνι για την πρόσκλησή του. Όπως ακούσατε όλοι, είμαστε οι χώρες της Νότιας Ευρώπης. Μας ενώνει η ιστορία, ο πολιτισμός. Μας ενώνει όμως και το γεγονός ότι έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινές προκλήσεις. Και ο κοινός στόχος είναι να δώσουμε μια πρόσθετη αξία στην ευρωπαϊκή διαδικασία, έχοντας μια κοινή θέση όσον αφορά το ζήτημα της δημοκρατίας και το ζήτημα της διαβούλευσης των πολιτών. Ξέρετε, γνωρίζετε ήδη γιατί μιλάω. Θα ήθελα όμως να σταθώ λίγο περισσότερο, πολύ σύντομα φυσικά, σε 2-3 σημεία που κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικά. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος στόχος για τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να συνεχίσει να είναι η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πέρασε από μια πολύ βαθιά κρίση η Ευρώπη. Μερικές χώρες του βίωσαν με χειρότερο τρόπο από ό,τι άλλες. Όλοι όμως τώρα πλέον βγαίνουμε, είμαστε στην Ισπανία εδώ και 4 χρόνια έχουμε μια οικονομική ανάπτυξη. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και στη χώρα μου είχαμε μια αύξηση 3% στην οικονομική ανάπτυξη. Περισσότεροι νέοι Ισπανοί βρήκαν μια εργασία το 2017 και αν αυτός είναι ο στόχος λοιπόν που θέσαμε, πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε αυτές τις πολιτικές με οικονομική ανταγωνιστικότητα, γιατί και άλλοι θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί με μεταρρυθμίσεις. Έχουμε πολύ σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τον τουρισμό. Ο τουρισμός έζησε μεγάλες δύσκολες στιγμές, μεγάλες δυσκολίες, αλλά έκαναν τα πάντα για να είναι πιο ανταγωνιστικός ως τομέας. Και πέρυσι είχαμε τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστικών αποδοχών. Με 12% επιπλέον εσέδα από ότι με το 2016 είμαστε δεύτερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά τον τουρισμό και δεύτερη χώρα όσον αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό. Μετά, ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι η βελτίωση του συστήματος συντάξεων, του συνταξιδοτικού συστήματος και της πρόνοιας και της υγείας και της εκπαίδευσης. Μιλάμε για κάποιες ευρωπαϊκές αξίες και κάτι που παραλείπουμε. Είναι σημαντικό για την Ευρώπη. Υπάρχει το ζήτημα της σε άλλες περιοχές του χώρου, αυτές οι αξίες είναι λιγότερο θεμελιώδες. Λοιπόν, και ο τρίτος στόχος σχετίζεται με αυτά τα δύο που ανέφερα και έχει να κάνει με τι πρέπει να κάνουμε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι θεμελιώδης, είναι βασική και είναι βασικό όλοι οι πολίτες να μπορούν να βρίσκουν μια δουλειά και να μπορούν να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Η Ευρώπη είναι σημαντική και γι' αυτό.
Και ο στόχος στον οποίο όλοι συγκλίνουμε είναι η νομισματική ένωση. Και πρέπει να μιλήσουμε και για την τραπεζική ενοποίηση, η οποία πρέπει και αυτή να ολοκληρωθεί, και όσον αφορά το ζήτημα της ενέργειας, που είναι ένα τομέα μεγάλης ανταγωνιστικότητας, αλλά και η κοινή ψηφιακή αγορά, να δοθεί λοιπόν δυνατότητα ελεύθερων συναλλαγών. Για τη σημασία που έχει σε όλους τους ανθρώπους. Και ένα τέταρτο σχόλιο όσον αφορά το μεταναστευτικό. Μια μεγάλη πρόκληση, ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το μέλλον. Όλοι οι άνθρωποι που συναντήθηκαν εδώ, όλοι οι άνθρωποι της Νότιας Ευρώπης, δέχονται αυτές τις μεταναστευτικές δωρές από διαφορετικές υπήρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει περισσότερο όσον αφορά τους ελέγχους στα σύνορα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα έδαφος, μια περιοχή όπου δεν μπορούμε να αφήσουμε κάθε μεμονωμένο κράτος να επιδρά, να ενεργεί μόνο του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει μια προσπάθεια. Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει και το κατανοούμε. Πρέπει όμως να επενδυθούν περισσότεροι πόροι στην εξωτερική πολιτική για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια στην Αφρική, να βελτιώσουμε την κατάσταση στην Αφρική και να καταπολεμήσουμε όλες τις μαφίες. Θέλουμε λοιπόν μια πιο δημοκρατική Ευρώπη, όπου ο κόσμος συμμετέχει, και εγώ είμαι υπέρ των διεθνιστικών ψηφοδελτίων. Πρέπει να υπάρξει ένα εργαλείο που θα για το οποίο θα δημιουργήσει σημεία συζήτησης, σημεία debate για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα έκτο σχόλιο για τα διεθνικά ψηφοδέλτια. Δεν είμαστε όλοι μας 100% σύμφωνοι, αλλά είναι νομίζω βασικές θεμελιώδεις για την ευρωπαϊκή ιδέα να προβλέπεται ένας δεδομένος αριθμός ευρωβουλευτών, ο οποίος θα εκλέγεται κατά αυτόν τον τρόπο από κάποιες συγκεκριμένες περιοχές της Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας το οποίο θα μας βοηθούσε να προχωρήσουμε ακόμα περαιτέρω για την ολοκλήρωση. Οι πολίτες πρέπει να ζουν με ασφάλεια, χωρίς φόβο. Στην Πρατισλάβα είχαμε μια σύνοδο από την οποία διαφαίνεται ότι η τρομοκρατία είναι η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών. Η τρομοκρατία είναι μεγάλη προτεραιότητα, χτύπησε όλους μας με μεγάλη ή μικρότερη ένταση, και η υποστήριξη στα θύματα της τρομοκρατίας είναι μια μεγάλη προτεραιότητα για τη χώρα μου, νομίζω και για όλες τις άλλες χώρες. Τώρα ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, ευχαριστώ Πάολο, είμαι ευτυχής που είχαμε αυτή τη συνάντηση εδώ, τον 7, και που δεν παραπονεθήκαμε για τίποτα, αλλά συγκεντρωθήκαμε στην δημιουργία προτάσεων και συστάσεων. Νομίζω ότι η επιτυχία που είχε η Ιταλία όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αποδεικνύει ότι υπάρχει μια θέληση που υποστηρίζεται από όλη την ομάδα, από όλο τον γκρουπ. Εμείς σαν Ευρώπη μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Εδώ είμαστε μονάχα 7. Φανταστείτε τι μπορούν να κάνουν 27 χώρες. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τη διακήρυξη που συντάξαμε, θα δείτε κι εσείς ότι υπάρχουν μια σειρά ευρωπαϊκών ιδεών που πάνε από την ενιαία λίστα διεθνιστικών ψηφοδελτίων για το Ευρωκοινοβούλιο από όλη την Ευρώπη, τη διαβούλευση με τους πολίτες, και όπως έλεγε ο Μανουέλ, αυτές οι διαβουλεύσεις δεν πρέπει να θεσμοποιηθούν. Δεν πρέπει να είναι τα ίδια άτομα ή συνήθιση ύποπτοι που πάνε να πούνε τα ίδια πράγματα. Πρέπει να υπάρξει διαβούλευση στις περιφέρειες, εκεί όπου δεν έχουμε την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη, όπου υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα, και να μην ακούσουμε πάλι τις απαντήσεις που θα θέλαμε να ακούσουμε ή αυτές που ήδη γνωρίζουμε. Πρέπει να πάμε να αγγίξουμε λοιπόν πραγματικά τις ζωές των ανθρώπων και να καταλάβουμε πώς η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει αυτές τις ζωές.
Τέλος, θεωρώ ότι η διακήρυξή μας είναι πολύ σαφής όσον αφορά την χρηματοοικονομική κατάσταση. Είναι ένα σημείο που έχει να κάνει όχι μονάχα με τα ποσοστά και με τους αριθμούς, αλλά έχει να κάνει και με το πού θέλει να πάει η Ευρώπη, ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι η διακήρυξή μας δείχνει με σαφή τρόπο πού θέλουμε να πάμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πάολο, τον Ιταλό Πρωθυπουργό, για τη σημερινή σύνοδο, που θεωρώ ότι αναδεικνύει τη σημασία που σταδιακά αποκτά η πρωτοβουλία μας, η πρωτοβουλία των χωρών του Νότου της Ευρώπης. Σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και είναι κοινή μας πεποίθηση ότι έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα για την αντιμετώπιση διεθνών και περιφερειακών προκλήσεων. Ωστόσο, αποτελεί επίσης κοινή μας πεποίθηση ότι το μέλλον της Ευρώπης μπορεί να είναι βίωνο μόνο εάν κάνουμε τα απαραίτητα και θαραλέα βήματα προς τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη. Μόνο αν αλλάξει η Ευρώπη θα μπορέσει να έχει και ένα ευίωνο μέλλον για τους πολίτες της. Και θα αλλάξουμε όχι μόνο αν πάρουμε θαραλέες πρωτοβουλίες, αλλά και αν δεν επαναλάβουμε τα ίδια λάθη, τις ίδιες λαθεμένες πολιτικές. Συμφωνήσαμε ότι το 2018 μπορεί να είναι ένα έτος ορόσημο για το τέλος της κρίσης στην Ευρώπη, αλλά και μια ουσιαστική συζήτηση για να πάρουμε μέτρα προστασίας ώστε η κρίση, η οικονομική κρίση, να μην επαναληφθεί. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να βγούμε από την κρίση, αλλά να προλάβουμε και την πιθανή εκδήλωση νέων κρίσεων. Ωστόσο, πιστεύω πως είναι σημαδιακό πως η κρίση τελειώνει εκεί όπου πρωτοεμφανίστηκε, εκεί όπου ξεκίνησε, στον Νότο. Και ιδιαίτερα θα έλεγα κάτι που αφορά την Ελλάδα, τελειώνει και ουσιαστικά και συμβολικά και ουσιαστικά εκεί όπου πρώτο ξεκίνησε, με την έξοδο και της Ελλάδας από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής τον ερχόμενο Αύγουστο, τον Αύγουστο 2018. Σήμερα λοιπόν πρέπει να μιλάμε σιγά σιγά για την Ευρώπη και για το κοινό μας μέλλον, όχι με τη γλώσσα της κρίσης, αλλά με τη γλώσσα των κοινών μας αρχών και αξιών, με όραμα για την επόμενη μέρα, για τους νέους ανθρώπους, για το μέλλον της Ευρώπης, να μιλήσουμε με τη γλώσσα της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της ενότητας, γιατί αν κάτι λείπει σήμερα από την Ευρώπη δεν είναι οι κανόνες της δημοσιονομικής προσαρμογής και η εφαρμογή αυτών των κανόνων, αν κάτι λείπει είναι οι κοινοί κανόνες για την αλληλεγγύη και για τη σύγκληση, κοινωνική και οικονομική. Αυτούς πρέπει να διαμορφώσουμε, αυτούς πρέπει να εφαρμόσουμε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι απαραίτητη η ευάθυνση της Ευρωζώνης πάνω σε άξονες περισσότερης δημοκρατίας και περισσότερης κοινωνικής συνοχής. Καμιά νομισματική ένωση άλλωστε δεν μπορεί να πορευθεί για πολύ χωρίς κανόνες σύγκλησης, με μόνιμες μεγάλες αποκλίσεις στο εσωτερικό της και με αντίθετες πορείες. Σήμερα συζητήσαμε επίσης πώς θα μπορούσε άλλωστε αυτό να λείπει από την κουβέντα μας για το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Άλλωστε οι ροές έρχονται από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς είμαστε χώρες που βρισκόμαστε στα σύνορα νότια και ανατολικά. Είναι προφανές ότι στο πλαίσιο αυτό δεν δοκιμάζεται μονάχα η δυνατότητα της Ευρώπης να διαχειριστεί μια παγκόσμια πρόκληση, αλλά δοκιμάζεται και η ίδια η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες του Νότου λοιπόν οφείλουμε να αγωνιστούμε, να εργαστούμε για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων, αλλά και την αλληλεγγύη.
κυρίως ως προς τις χώρες που δέχονται τις μεγαλύτερες ροές. Τέλος, συζητήσαμε και για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, εξελίξεις στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δώσει το στίγμα της υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ειρήνης, υπέρ της ασφάλειας και της επίλυσης κρίσεων σε όλα τα σημαντικά μέτωπα που ανοίγονται ειδικά στην περιοχή μας, ειδικά στη Μεσόγειο. Από πλευράς μας υπογραμμίσαμε ειδικότερα τη σημασία δίκης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, τόσο εγώ όσο και ο Νίκος, αλλά και την ανάγκη η θάλασσα του Αιγαίου να είναι μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας. Άλλωστε, όλο ένα και περισσότερο στο Αιγαίο βασίζεται και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και βεβαίως χρειάζεται να είναι και μια περιοχή ειρήνης και συνεργασίας χωρίς απειλές, όπου το διεθνές δίκαιο θα γίνεται σεβαστό από όλους τους γειτονές μας. Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Παύλο και να ευχηθώ η επόμενή μας συνάντηση να είναι συντομότερη και να αποτελέσει και έναν σταθμό για τις αναγκαίες αλλαγές, τη συζήτηση τη μεγάλη που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη για τις αναγκαίες αλλαγές για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί, όπως είπε και ο Παύλο, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου έχουν ένα ειδικό βάρος, θα έλεγα, μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές. Όχι μόνο εξαιτίας της παράδοσης, εξαιτίας της πολιτισμικής παράδοσης και της φιλοευρωπαϊκής προσέγγισης, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι μπορούν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο στην προοπτική της ενότητας, αλλά και στην προοπτική των μεγάλων αναγκαίων τομών και θαραλέων αλλαγών που χρειάζεται το κοινό μας σπίτι, η Ευρώπη. Τώρα ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντώνιο Κώστα. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πάολο Τζεντιλόνι για την διοργάνωση αυτού του νέου summit των χωρών του Νότου που συνεδριάζουν όχι για να διαχωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι κάτι που έχουμε κοινό, είναι ότι όλοι μας πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επικεντρώνεται στις ανάγκες των πολιτών και που προσπάθησε και που έγκρινε φέτος τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων δίνοντας εμπιστοσύνη στους πολίτες, δίνοντας τους να καταλάβουν ότι η Ευρώπη ανησυχεί για όλους τους πολίτες της μέρα με την ημέρα. Η Ευρώπη ανταποκρίθηκε και στις μεγαλύτερες ανησυχίες των πολιτών της. Τους απάντησε. Έχουμε καλύτερες συνθήκες συνεργασίας όσον αφορά την τρομοκρατία, όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, όχι μονάχα όσον αφορά την κοινή άμυνα ή την φιλοξενία των μεταναστών, αλλά και με τις κοινές επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε στην Αφρικανική Ήπειρο για την ανάπτυξη, για την οικοδόμηση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Που στο τέλος, στο βάθος, κατά βάθος είναι οι ίδιες οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να πιστέψουν στην Νότια Ευρώπη, που θα πρέπει να μαζί λοιπόν από κοινού να οικοδομήσουμε ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας, ξεπερνώντας όλα τα προβλήματα που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, υπάρχουν καθαρές προτεραιότητες να γίνουν επενδύσεις στην καινοτομία, στην ψηφιακή αγορά που είναι βασικό για τον νέο κόσμο, τον ψηφιακό κόσμο στον οποίο ζούμε και που είναι
μια μεγάλη ευκαιρία ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, η ενοποίηση της όσον αφορά την ενέργεια και τη βιωσιμότητα λόγω και των κλιματικών αλλαγών είναι αμφότερες κινητήριες δυνάμεις για την βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μια άλλη σημαντική πρόκληση που και σήμερα ευτυχώς την ημερήσια διάταξη υπήρχε και θα το συζητήσουμε, θα το διεκπαιρώσουμε το Μάρτιο, είναι να γίνουν διαβουλεύσεις όσον αφορά την οικονομική, την νομισματική ένωση. Είναι βασικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μηχανισμούς που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε νέα κρίση και που κυρίως θα μπορούν να προλαμβάνουν την άφιξη μιας οποιασδήποτε νέας κρίσης. Χρειάζεται όμως εργαλεία οικονομικής σύγκλησης και βιομηχανικής σύγκλησης. Μονάχα αν πλησιάσουμε, προσεγγίσουμε τις οικονομίες μας και τα μοντέλα ανάπτυξής μας, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια μακροπρόθεσμη, μακρόπνοη οικονομική ανάπτυξη. Και νομίζω ότι η Ευρωζώνη έχει την χρηματοδοτική ικανότητα που θα μας επιτρέψει να κάνουμε τις αναγκαίες επενδύσεις και να απαλείψουμε, να διαγράψουμε οποιαδήποτε μπλόκα υποδομών, μπλοκές. Είναι μια μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, αλλά έχουμε και την εμπιστοσύνη ότι από την διακήρυξη της Ρώμης, τη συνθήκη της Ρώμης μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Αγορά ξεπέρασε όλες τις δυσκολίες και ανέλαβε ευθύνες και ανταποκρίθηκε προληπτικά εκ των προτέρων σε όλα όσα είχαν ανάγκη οι πολίτες. Εμείς πιστεύουμε σε μια πιο δημοκρατική, ακόμα πιο δημοκρατική Ευρώπη και εμείς λοιπόν είμαστε ένα κομμάτι της Ευρώπης που υπηρετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε μια πιο ενωμένη και πιο δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Grazie. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις των ηγετών.